Κύριε Σιδέρη, ένα πολύ ωραίο μάτς, κυπελλούχος ο Φίνικας. Δεν θέλω να δύο λόγια από εσάς. Όντως, ένα πολύ ωραίο μάτς, γιορτή του ποδοσφαίρου. Γύρω στα 1.500-2.000 άτομα παρακολούθησαν το παιχνίδι. Θέλω να συγχαρώ και τις δύο ομάδες για την αγωνιστικότητα, για το θέμα που μας προσέφεραν. Ήταν ένας τελικός αφιερωμένος στη μνήμη ενός παιδιού, του Σάκη του Παπαγεωργόπουλου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή και έπρεπε και εμείς ως Ένωση να τον τιμήσουμε, γιατί είχε προσφέρει και αυτός τα 7-8 χρόνια που ήταν διαιτητής πάρα πολλά στον χώρο της διαιτησίας. Έφυγε νέος και έπρεπε να κάνουμε αυτό. Δεχτήκαμε το αίτημα της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας από τον πρόεδρο τον κύριο Νεκούμη για τα μέλη της Επιτροπής και έτσι αφιερώσαμε τον τελικό αυτό στο παιδί αυτό που έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Σήμερα, από ό,τι καταλάβατε, κέρδισε το ποδόσφαιρο. Και όταν λέμε κέρδισε το ποδόσφαιρο, είδατε κόσμο στο γήπεδο, το γήπεδο του Παναργιακού που δεν έχει ζήσει τέτοιες στιγμές εδώ και πολλά χρόνια. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι ως διοίκηση, ως Ένωση για αυτό που έγινε. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τα παιδιά του Διοικητικού Συμβουλίου που όλο αυτό το τελευταίο δεκαήμερο έχουν δώσει το παν για να γίνει αυτός ο αγώνας. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Μικηνών για την παροχή του γηπέδου και για τη στήριξη που μας έκανε με την παροχή του τη χορηγία στα ηχητικά. Πραγματικά, θέλω να ευχαριστήσω επίσης την τετράδα των διαιτητών, γιατί ξέρετε, σε ένα τελικό δεν πληρώνονται τα παιδιά η διαιτησία, έρχονται αφιλοκερδώς να προσφέρουν, γιατί είναι ένας τελικός ο οποίος διοργανώνεται από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Να ευχηθώ στον Παναργιακό, από εδώ και πέρα, ξεκινούν τα μπαράζ στις 7 Μαΐου για την άνοδο της ΓΑΜΑ Εθνική. Καλή επιτυχία και ελπίζουμε του χρόνου η Ένωσή μας να έχει 3 εκπροσώπους στη ΓΑΜΑ Εθνική, όπως έχουμε την Ερμιονίδα, το Φίνικα Νέση Πιδαύρου και να έχουμε και τον Παναργιακό. Να ευχηθώ καλές γιορτές, καλό Πάσχα σε όλους τους Αργολιδείς, υγεία. Βλέπετε ότι σιγά σιγά μπαίνουμε στην κανονικότητα. Είχαν να γίνουν τελικοί 2 χρόνια. Φέτος ήταν ο πρώτος τελικός που έγινε μετά την πανδημία. Και το πρώτο 20ήμερο του Σεπτεμβρίου θα εφαρμόσουμε, θα οργανώσουμε το Super Cup. Παιδιά, ευχαριστούμε πολύ και εσάς που στηρίζετε την Ένωση σε όλες τις εκδηλώσεις της. Και να κλείσω πάλι και να ευχηθώ καλό Πάσχα και καλή Ένωση σε όλους.